1967, Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων, το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος τα μέλη. Μέχρι νεωτέρας διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σωδούς της πόλεως πάσης φύσεως οχημάτων και πεζών. Οι εξερχόντες εις τα σωδούς να επανέλθουν αμέσως εις τα στοιχείας των. Υπόψη ότι μετά την δύση του ηλίου πάση κυκλοφορών εις τα σωδούς θα πυροβολείται άνευ προειδοποίησεως. Επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνον εις ιατρούς, φαρμακοποιούς και εις σοβαράς περιπτώσεις ασθενείας κατά ποινοδίας των οικείων αστυνομικών αρχών. Παρακαλώ. Θα αρχίσω από την 21η Απριλίου, την αποφράδα ημέρα για τον ελληνικό λαό. Το πρωί ξυπνήσαμε με μια Αθήνα ζωσμένη με τάγκς, με μια Ελλάδα στρατοκρατούμενη. Αυτό το πρωί, τρεις άνδρες της ασφάλειας ήρθαν σπίτι μου και συνέλαβαν τον άντρα μου και εμένα. Οπλισμένοι με αυτόματα, μας συνόδευσαν στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί μας κράτησαν 2 ώρες. Έπειτα μας έβαλαν στην κλούβα μαζί με άλλους συγκρατούμενους, άνδρες και γυναίκες. Με την κλούβα αυτή, φρουρούμενοι από στρατιώτες, με στραμμένη την κάνη μέσα, μας περιφέρουν επί 3 ώρες στην Αθήνα. Έπειτα μας πήγαν στον υπόδρομο. Ο υπόδρομος ήταν ζωσμένος με τάγκς. Πόσα βολιά σπήρανε, γέμουσε μια ώρα και σε μαρμάρωσανε στην ξερολιθιά. Τα πυροβολία του Λυκαβητού ανήγγυλαν το χαρμόσυνο της ημέρας, κατά την οποία το έθνος ολόκληρο εόρτασε μέσα σε μια ατμόσφαιρα εξάρσεως την 20η επέτειο της συντριβής του κομμουνιστικού συμμοριτισμού στο Βίτσι και τον Γράμμο. Πώς να μιλήσεις. Περνάνε τους στρατιώτες σε μεγάλα καμιόνια, σειρματόπλεγμα. Μάσκες και μάσκες από χαρτόνια, από βελούδο, από γύψο. Μες στη σιωπή ψάχνεις για τη φωνή που θα περάσει από το μεγάλο σιδερένιο τοίχο. Μπορείτε να κάνετε μια δήλωση. Να εδώ. Σας υπόσχομαι ότι την ίδια στιγμή θα επιστρέψετε σπίτι σας. Είστε έτοιμος? Όχι. Εσύ ρε θα σώσεις τον κομμουνισμό. Κάλεσε το χάροτα σε κρυφόν αγώνα. Μα πας στην πέτρα της σιωπής, τα νύχια του ακονίζει. Της λευτεριάς σταμένος. Και την καμπάνα χτύπησε. Σε τούτο τον ήχο βάλαμε πάλι τα χέρια μας και ορκιστήκαμε. Κι ας ήταν πολλές οι φωνές που μας έλεγαν «Συ να ησυχάζεις, το δάχτυλο να βάζεις να δεις την πληγή», εμείς το ξέραμε. Έτσι δεν ξημερώσανε ποτέ λιακάδες και συνεχίζαμε. Μέρα αναστάσιμη κι ο λαός τα παίζει τα πολλά τραγούδια του. Για τη λευτεριά, τα πολλά τραγούδια του, για τη λευτεριά. Τότε μπουκάραν τα τάγκς, ρίξαν τις πόρτες, λιώσαν τα κόκαλα. Δεν έμεινε κανένα χρώμα. Μονάχα οι προσταγές στα μεγάφωνα, οι πυροβολισμοί, τα τσακισμένα σίδερα. Μέσα από τους σκοτωμένους, τεντώνονταν ξανά το κρυμμένο, το ξέσκεπο, το ακάθεκτο κόκκινο. Τούτο το χώμα! Η κόκκινη ρογμή. Είναι δικό τους και δικό μας. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Εσείς αδέρφια που ποτέ δεν βγάλατε άκρα, κι ούτε...
κάνω όταν θα βγω έξω? Ότι με προστάξει η συνείδησή μου. Το χρέος μου σαν πατριώτησα και σαν κομμουνίστρια. Ο φάκελός μου λέει όσες φορές με χρειάστηκε ο λαός, ήμουν στην πρώτη γραμμή. Συνήθω στην Αθήνα από 12 μέχρι 14 Ιούλιο 1975, η πρώτη συνδιάσκεψη που πραγματοποιεί η ΚΟΑ ύστερα από 30 χρόνια σκληρών αγώνων και θυσιών του κόμματος και του λαού. Αυτός που ορθώς με ένα μολύβι χαράζει στο τραπέζι την περιφέρεια του ψωμιού, αυτός, αν φύγει το ψωμί, αν φαγωθεί, αν το κλέψουν, είπε, θα μείνει το σχέδιο του ψωμιού, μεγεθυσμένο κάπως, κύκλος, κύκλος του ολόκληρου, κύκλος του μηδενός, επαναλαμβανόμενος, όχι κύκλος, διαγώνια επαλληλία, σπήρα, ανερχόμενη σπήρα, αν την πιέσεις από τα πάνω, θα την αχτεί, πιο πάνω από πριν. Πολύ πιο πάνω. Μην το ξεχάσουμε, είπε.